περιπέτεια περίμενε 19 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Europa 2, καθώς η λέμβος που τους μετέφερε στο ενετικό λιμάνι των Χανίων προσάραξε σε ξέρα δυτικά του Φάρου. Το ατύχημα συνέβη από λάθος χειρισμό, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν οι επιβαίνοντες. Πρωινές ώρες της σήμερα, περί 8.00, κατέπλευσε κρουαζιερόπλοιο ξένης σημαίας, συγκεκριμένα Μάλτας, στο αγκυροβόλιο ενετικού λιμένα Χανίων. Στην προσπάθεια κλειστής σωσίβιας λέμβου να αποβιβάσει 19 επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο, προσάραξε στην είσοδο ενετικού λιμένα στα μπλόκια που υπάρχουν σε αβαθή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του λιμεναρχείου Χανίων, δύναμη του οποίου έσπευσε στο σημείο με ταχύπλο, όπως και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που συνέδραμε με δικό του πλωτό. Με τη συνδρομή ενός ακόμη ιδιωτικού σκάφους, οι 19 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου μεταφέρθηκαν στο ενετικό λιμάνι. Συναγερμό σήμανε και στη γέφυρα του κρουαζιερόπλοιου, που απέστειλε άμεσα στο σημείο πλωτά ασφαλείας. Χρειάστηκε η επέμβαση διτών προκειμένου να ελέγξουν κατά πόσο η λέμβος μετά την προσάραξή της παρέμεινε αξιόπλοη. Στη συγκεκριμένη λέμβο δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση, ούτε εισρωή υδάτων κατά δήλωση του πλοιάρχου του. Στη συνέχεια η λιμενική αρχή φρόντισε με δίτη να κάνει επιθεώρηση υφάλων. Στις 12 το μεσημέρι τη λέμβο προσέγγισε ερημουλκό για την απομάκρυνσή της από το σημείο. Από το λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλος του κρουαζιερόπλοιου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού καταλληλότητας από νεογνώμονα. Αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να λέει αν η κατάσταση της λέμβου, η οποία είναι μέρος των σωστικών μέσων του κρουαζιερόπλοιου, δύναται να πλεύσει σε οποιαδήποτε συνθήκη, σε οποιοδήποτε επόμενο λιμάνι. Αν αυτό δεν δύναται, θα πρέπει να μειωθεί η χωρητικότητα του πιστοποιητικού του πλοίου και της μεταφοράς των επιβατών του. Το Europa 2, προερχόμενο από τη Ρόδο με 483 επιβάτες, έφτασε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όπου παρέμεινε αρόδος στα ανοιχτά του ενετικού λιμανιού. Επόμενος προορισμός του είναι η Σαντορίνη.